Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω μερικές σκέψεις που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αυτό το βίντεο απευθύνεται σε κορίτσια στην ηλικία της κόρης μου και νεότερα, σε κορίτσια στην εφηβεία, αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες, και είναι χρήσιμο να το ακούσουν και άντρες. Έκανα κάποιες σκέψεις σήμερα όσον αφορά στις επιθυμίες που έχουμε εμείς οι γυναίκες, για τους στόχους που βάζουμε στη ζωή μας και πόσο επηρεασμένες είμαστε από τα κοινωνικά στερεότυπα, τον κοινωνικό προγραμματισμό και όλα όσα μας έχουν εμφυτεύσει στο κεφάλι. Στο βίντεο που γύρισα προηγουμένως, αναφέρθηκα στην Αμερικανή κομικό, την Άλι Γουόνγκ, η οποία στο τελευταίο comedy special της στο Netflix μιλάει για τον εαυτό της, που λέει ότι όταν ήμουνα σε σχέση με τον σύντροφό μου, τον πίεζα να παντρευτούμε και νόμιζα ότι αν παντρευτώ και κάνω οικογένεια θα είμαι ευτυχισμένη, αλλά όταν παντρεύτηκα και έκανα οικογένεια δεν ήμουν ευτυχισμένη. Μου έλειπε της έλειπε το κάτι άλλο από τη ζωή της και η ίδια φυσικά το απέδωσε με πατριαρχικούς όρους. Λέει, ένας άντρας, λέει, δικαιούται να έχει την οικογένειά του, την καριέρα του και να έχει κάτι στην άκρη, δηλαδή είναι κοινωνικά αποδεκτή μια εξωσυζυγική σχέση από έναν άνδρα, ενώ μια εξωσυζυγική σχέση από μια γυναίκα δεν είναι αποδεκτή. Και έλεγε, νομίζω στα πλαίσια της κωμωδίας και στα πλαίσια του αστεϊσμού, ότι θέλω και εγώ, ρε παιδί μου, να έχω κάποιον στην άκρη, κάποιον με τον οποίο να έχω, ξέρω εγώ, εξωσυζυγική σχέση. Όμως, συνδυάζοντας το θέμα αυτό, ενώ το γεγονός έτσι όπως το ανέφερε η Άλι Γουόνγκ, μαζί με την ιστορία που ανέβηκε την Πρωτομαγιά, της κοπέλας η οποία είναι παντρεμένη, είναι 45 ετών, εδώ και 20 χρόνια είναι παντρεμένη και εδώ και 10 χρόνια δεν κοιμάται με τον άνδρα της και είναι νεκρός ο γάμος τους, ο άνδρας της είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος από αυτήν και λέει ότι τον λυπάται να χωρίσουν και σκέφτεται ότι θα τον τραυματίσει, θα τον πληγώσει, θα τον κάνει δεν ξέρω εγώ τι άλλο και όλους εκείνους τους προβληματισμούς. Είναι ένα βίντεο το οποίο ανέβηκε την Πρωτομαγιά του 2023 που έχει τίτλο «Θέλει αρετήν, τόλμην και αληθινή αγάπη, η ελευθερία». Βλέπουμε ότι η κοπέλα εκείνη προσπάθησε να έχει το side piece, δηλαδή να έχει δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, οι οποίες όμως δεν της έφεραν χαρά, δεν της έφεραν την πλήρωση που περίμενε να έχει. Αντιθέτως, τις προκάλεσαν τύψεις και ενοχές και την έκαναν να είναι ακόμη πιο ανεκτική προς την παθητικότητα του συντρόφου της και ελπίζουμε ότι θα ακούσει όλα όσα της γράψαμε και της είπαμε και όσα της είπα εγώ στο βίντεο και όσα της συμβουλέψατε στα σχόλια, ώστε να ζήσει μια ζωή αυθεντική. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο το οποίο, ξαναλέω, αναφέρεται σε κορίτσια στην εφηβεία, αναφέρεται σε κορίτσια νεαρά και σε μεγαλύτερες γυναίκες. Οι γυναίκες δεν έχουμε διαφορά από τους άντρες όσον αφορά στον ερωτισμό και τη σεξουαλικότητα μας. Η πατριαρχική αντίληψη, το πατριαρχικό στερεότυπο, πως οι άντρες είναι σεξουαλικά όντα και οι γυναίκες δεν είναι, ότι σκοπός της γυναίκας είναι η αναπαραγωγή και η δημιουργία οικογένειας και απόψεις ηλιθιότατες του τύπου οι γυναίκες έχουν ημερομηνία λήξης και οι άνδρες δεν έχουν ημερομηνία λήξης και μια γυναίκα δεν μπορεί να τα έχει όλα, δεν μπορεί να έχει και καριέρα, να έχει και ερωτική ζωή, να έχει και οικογένεια. Τέτοιες απόψεις είναι ιδιαίτερα αποπροσανατολιστικές. Γιατί οι γυναίκες έχουμε εξίσου
έντονη σεξουαλικότητα και ερωτισμό όπως οι άνδρες. Μπορώ να πω ότι οι γυναίκες έχουμε και περισσότεροι, γιατί αν μελετήσει κάποιος τις πρωτόγονες κοινωνίες, θα δει ότι στις πρωτόγονες κοινωνίες υπήρχε μητριαρχία, ότι οι γυναίκες ήταν οι αρχηγοί της φυλής ή της ομάδας των πρωτόγονων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν μαζί και προσπαθούσαν να επιβιώσουν, ότι τα παιδιά δεν ήξεραν τον πατέρα τους, αλλά ήξεραν τη μάνα τους, και ότι τα αρσενικά έκαναν σεξ με τα θηλυκά μόνο εάν τα θηλυκά δεχόντουσαν. Οι άνδρες έκαναν σεξ με τις γυναίκες εάν οι γυναίκες δεχόντουσαν, και λέει ότι κατά μέσο όρο οι άνδρες έκαναν περίπου κάποιες μετρήσεις, οι οποίες έχουν γίνει σε πρωτόγονες φυλές, οι οποίες βρίσκονται βαθιά στην Αφρική, στα βάθη του Αμαζονίου, που ζουν ακόμη σε πρωτόγονο στυλ. Λέει ότι οι γυναίκες είχαν περίπου 6 με 7, ίσως και 8 ερωτικές επαφές την ημέρα με άνδρες από τη φύλη, ενώ οι άνδρες 4. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι η φύση της γυναίκας δεν είναι μία φύση αντισεξουαλική, και ότι το γεγονός ότι η γυναίκα γίνεται μητέρα, αυτό δεν της κόβει ξαφνικά τον ερωτισμό της και τη σεξουαλικότητα της, δεν την μετατρέπει σε ένα asexual on, σε ένα on που δεν έχει σεξουαλικότητα, δεν έχει ερωτικές επιθυμίες και δεν έχει ανάγκη για φλερτ, έρωτα και περιπέτεια στη ζωή του και ένταση, και ότι πρέπει οι γυναίκες να φροντίζουμε, να αναγνωρίζουμε, να γνωρίζουμε ποια είναι τα θέλω μας, και επειδή πρόκειται για έναν εξαιρετικά δύσκολο κόσμο, ο κόσμος στον οποίο ζούμε, γιατί είναι μία περίοδος στην οποία υπάρχει ακόμη πατριαρχία, η οποία πατριαρχία πνέει τα λίσθια όμως, έτσι θα έλεγα ότι έχουμε όλα τα κακά της πατριαρχίας και δεν έχουμε και κάποια από τα καλά της πατριαρχίας. Υπάρχουν και κάποια καλά στην πατριαρχία. Θα πω έτσι απλά ότι 60 χρόνια πριν, 50 χρόνια πριν, μία γυναίκα η οποία ήταν νέα γυναίκα, με καλό χαρακτήρα, με όμορφη, είπαμε όλοι είμαστε όμορφοι, ήταν μία προσοντούχα νέα γυναίκα, δεν θα έμενε μόνη της. Θα ήταν περιζήτητη νύφη. Ενώ σήμερα στην εποχή μας έχουμε και πατριαρχία, έχουμε και το φαινόμενο ότι πολλές αξιόλογες γυναίκες είναι στα ζήτητα. Και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, κατόπιν δικών σας παρατηρήσεων και δικών σας email, σχολείων κτλ. Το έχετε πει πολλές φορές ότι τι είναι αυτή η ζωή που ζούμε. Μια χαρά η κοπέλα είμαι, ξέρω εγώ 30, είμαι 35, είμαι 25, είμαι πόσο είμαι. Είμαι εμφανίσιμη, έχω καλό χαρακτήρα, έχω καλή δουλειά και όμως είμαι στα ζητήτα. Μια τέτοια γυναίκα την εποχή της πατριαρχίας δεν θα έμενε στα ζητήτα. Χωρίς να σημαίνει ότι με αυτό εννοώ ότι μόνο οι γυναίκες οι οποίες είναι νεότερες, κάτω των 40, ή έχουν μια εξωτερική εμφάνιση η οποία θεωρείται με βάση την pop κουλτούρα ωραία, ότι μόνο εκείνες πρέπει να έχουν σύντροφο, καμία σχέση. Η γνώμη μου είναι ότι όλοι δικαιούμαστε να έχουμε συντροφικότητα, εάν πραγματικά και βαθιά το επιθυμούμε, και ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι κάτι εξαιρετικά επιπόλαιο και επιφανειακό. Ότι μπορεί να δεις έναν άνθρωπο που να έχει μια εμφάνιση που να μην είναι ιδιαίτερα ωραία με βάση τα πρότυπα και τα στάνταρ της εποχής, αυτά που προβάλλουν οι διαφημίσεις, αυτά που προβάλλει το Instagram κτλ. Όμως εκείνος ο άνθρωπος να είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, να είναι ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος, ένας πολύ στοργικός, ένας πολύ αγαπητικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικά ερωτικός άνθρωπος. Γι' αυτό τον λόγο και βλέπουμε πολλές φορές ζευγάρια που μας κάνουν τρομερή εντύπωση και λέμε πώς αυτός ο άντρας, ο οποίος ξέρω εγώ είναι πολύ εμφανίσιμος, έχει πολλά χρήματα, έχει πολλά θετικά, πώς αυτός ο άντρας είναι με αυτή τη γυναίκα η οποία, ξέρω εγώ, δεν έχει την εξωτερική εμφάνιση που είναι η αναμενόμενη να ταιριάζει με τη δικιά του ή την ηλικία ή τη μόρφωση ή οτιδήποτε άλλο, και το αντίστοιχο και για τις γυναίκες. Για πολλές γυναίκες λένε πώς αυτή η γυναικάρα είναι με αυτόν, θα μπορούσε να, she could do much better, θα μπορούσε να πάρει έναν πιο όμορφο, πιο εμφανίσιμο, πιο πλούσιο κλπ. Αυτό συμβαίνει και γιατί, όχι μόνο γιατί, αλλά συμβαίνει και γιατί το περιτύλιγμα δεν έχει πάντοτε να κάνει με την ουσία.
αυτό που θα πω έτσι για να έχουμε στο μυαλό μας, εάν όντως επιθυμούμε να επιλέξουμε ένα σύντροφο, πρέπει να κοιτάξουμε να υπάρχει ομορφιά της ψυχής, η οποία να αποτυπώνεται και σε ένα ζεστό ανθρώπινο βλέμμα, σε ένα βλέμμα το οποίο να μυρίζει ενσυναίσθηση, φιλότιμο και ανθρωπιά. Έναν καλό άνθρωπο χρειαζόμαστε, βρε παιδιά. Κυρίως έναν καλό άνθρωπο. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι γυναίκες πρέπει να, μεγαλώνοντας από την εφηβεία, πρέπει να αμφισβητούν τα κοινωνικά στερεότυπα που θέλουν τη γυναίκα να έχει ημερομηνία λήξης και που θεωρούν ότι η γυναίκα θα είναι ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη μόνο μέσα σε ένα γάμο, και να προβληματιστούν πολύ σοβαρά η κάθε μια για τον εαυτό της και διαχρονικά. Δεν θα το αποφασίσει αυτό στα 15, στα 16, στα 17, στα 18, στα 20, αν κάνεις για γάμο ή για οικογένεια. Θα το αποφασίσεις, ξέρω εγώ, όταν βγαίνεις από την εφηβεία, στα 25, στα 26, στα 27. Εκεί είναι η ηλικία που έχει ήδη οριμάσει ο εγκέφαλος και μπορείς να σκεφτείς καθαρά και να κρίνεις. Έχουν ήδη αναπτυχθεί πλήρως οι πρόσθυμοι τοποί ελοβοί και μπορεί μια γυναίκα να καταλάβει: κάνω για οικογένεια, κάνω για γάμο, θέλω να κάνω παιδιά. Αυτό το στυλ ζωής μου ταιριάζει. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά επιθυμώ ή είναι κάτι το οποίο με έχουν εκπαιδεύσει να νομίζω πως επιθυμώ? Παιδιά, δεν είμαι εναντίον του γάμου. Έχω παντρευτεί 2 φορές. Δεν είμαι εναντίον του γάμου. Ούτε εναντίον της οικογένειας είμαι. Σε καμία περίπτωση. Είμαι υπέρ όμως των καλών γάμων και των καλών οικογενειών, των υγιών γάμων και των υγιών οικογενειών. Και θεωρώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει καλά και να έχει μια ψηλή ποιότητα ζωής, χωρίς απαραίτητος να εκτελεί τις επιταγές της κοινωνίας. Δηλαδή μπορεί η κοινωνία να θέλει μια γυναίκα να είναι παντρεμένη για να είναι ευτυχισμένη, αλλά μια γυναίκα κάλλιστα να μπορεί να είναι ευτυχισμένη και single. Όπως μπορεί να είναι και παντρεμένη ευτυχισμένη. Αυτό που θα πω για τα νέα κορίτσια, και ακούστε με, είναι ότι ο γάμος δεν είναι μόνο το νυφικό, δεν είναι μόνο η δεξίωση του γάμου, δεν είναι μόνο το χτένισμα της νύφης, το μακιγιάζ της νύφης, δεν είναι μόνο οι ωραίες φωτογραφίες, δεν είναι μόνο τα κουφέτα. Δηλαδή είναι μόνο η τελετή του γάμου ή το ρομαντικό που περικλεί την τελετή του γάμου. Πιστέψτε με, έχω 2 νυφικά στο ντουλάπι μου. Ο γάμος είναι μια δύσκολη υπόθεση, γιατί όταν παντρεύεσαι έναν άνθρωπο, αποφασίζεις να ζήσεις τη ζωή σου μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και αναγκαστικά, εφόσον ζεις με αυτόν τον άνθρωπο, θα πρέπει να προσαρμόσεις τη ζωή σου με τη δική του ζωή. Όπως και αυτός πρέπει να προσαρμόσει τη δική του ζωή με τη δική σου. Δεν πά να βρεις το πιο ταιριαστό τέρι ever, το πιο ταιριαστό τέρι που θα μπορούσες να βρεις, πάλι χρειάζεται να κάνεις κάποιες προσαρμογές. Πάλι για παράδειγμα, όταν θα αποφασίσεις για το αν θα κάνεις κάτι, θα λάβεις υπόψη σου και έναν άλλον άνθρωπο. Επίσης, θα λάβεις υπόψη σου και τα συναισθήματα ενός άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω αυτό το πράγμα τώρα, όμως θα στενοχωρούσε τον άντρα μου, θα στενοχωρούσε τη γυναίκα μου, μήπως να μην το κάνω. Αυτό δεν είναι συμβιβασμός. Αυτό είναι προσαρμογή, αγάπη, συμπόνια, ενσυναίσθηση. Και είναι τρόποντινα μερική στέρηση ελευθερίας. Δεν θα λέμε βλακίες ότι δεν είναι στέρηση ελευθερίας αυτό το πράγμα. Είναι. Και θα υπενθυμίσω εδώ το αρχαίο ρητό: αγαθά κοπισκτώνται. Χρειάζεται να κοπιάσεις για να αποκτήσεις αγαθά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Αυτό που είπε έτσι αστειευόμενη άλλη γόγκ δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να έχεις και την καριέρα και την οικογένεια και το excitement και όλα αυτά. Δεν μπορείς να έχεις γάμο και παράλληλα να ζεις και τη ζωή ενός single ανθρώπου. Ο οποίος single άνθρωπος, όποτε του καπνίσει και όποτε γουστάρει, θα σηκωθεί, θα πάει όπου θέλει, θα πάει διακοπές, θα βγει έξω, θα μπει, θα καπνίσει, θα κάνει, θα φτιάξει, ό,τι θέλει κάνει. Όταν είσαι παντρεμένος και έχεις άντρα, ειδικά όταν έχεις και παιδιά ή έχεις και γυναίκα, κάθε τι που θα κάνεις το μετράς με βάση τι αντίκτυπο θα έχει αυτό το πράγμα στον σύντροφο σου, στη σύντροφο σου και στα παιδιά σου. Αυτή ονομάζεται ενήλικη ζωή, adult life.
και δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι δύσκολο να το κάνεις όταν είσαι με έναν άνθρωπο με τον οποίο ταιριάζεται, με τον οποίο έχετε παρόμοιες αρχές και αξίες, με τον οποίο υπάρχει ερωτική αγάπη και ερωτικό ταιριασμό, πάλι είναι δύσκολο να το κάνεις. Σκεφτείτε να καλείσαι να το κάνεις με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν ταιριάζεις, τον οποίο τον πήρες επειδή σου πάνε οι γονείς σου να τον πάρεις, τον οποίο τον πήρες επειδή έχει ημερομηνία λήξης και μην τυχόν και λήξης, τον οποίο τον πήρες για να ικανοποιήσεις την κοινωνία και όχι επειδή γουστάρεις. Ξαναλέω, δεν είμαι εναντίον του γάμου. Είμαι υπέρ του καλού γάμου. Είμαι εναντίον των κακών γάμων. Δεν είμαι εναντίον του γάμου, ούτε εναντίον της δημιουργίας οικογένειας, ούτε υποτιμώ το γάμο και την οικογένεια. Γιατί αν υποτιμούσα το γάμο και την οικογένεια, θα σας έλεγα εντάξει, μωρέ, πάρτε κάποιον εκεί πέρα, κάντε τα παιδιά, κάντε τη ζωή σας παράλληλα και what the fuck. Όχι. Αν θα παντρευτούμε, θα το κάνουμε αυθεντικά. Θα το κάνουμε παίρνοντας όλη την ευθύνη. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος, δεν μπορεί να είναι ευδαίμων, αν δεν έχει αυθεντικές σχέσεις. Αυθεντική σχέση με τον εαυτό του και αυθεντική σχέση και με τους άλλους ανθρώπους στη ζωή του. Σας υπενθυμίζω εδώ για άλλη μια φορά, δεν ξέρω πόσες φορές θα αναφερθώ, αλλά θα αναφερθώ πολλές φορές, τη μελέτη του Χάρβαρντ, τη μελέτη της ευτυχίας, τη μελέτη της Βοστόνης, στην οποία οι ερευνητές έφτασαν στο συμπέρασμα ότι αυτό το οποίο καθορίζει την ευτυχία των ανθρώπων δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι η δόξα, δεν είναι η καριέρα, αλλά είναι οι βαθιές συνδέσεις με νόημα. Deep, meaningful connections. Ένας άνθρωπος ο οποίος παντρεύεται έτσι για την πλάκα και κοροϊδεύει τον άντρα του, τη γυναίκα του, τον άντρα της, τη γυναίκα της, γιατί το κάνει για την κοινωνία, δεν έχει αυθεντική σχέση με εκείνον τον άνθρωπο και δεν έχει μια βαθιά σχέση με νόημα, επειδή ψεύδεται και επειδή κοροϊδεύει τον άλλον και επειδή χρησιμοποιεί τον άλλον. Και ούτε ο άλλος είναι καλά επειδή η σχέση του δεν είναι αυθεντική, αλλά ούτε και εσύ είσαι καλά επειδή η σχέση σου δεν είναι αυθεντική. Επίσης, όταν φέρνεις παιδιά στον κόσμο, έχεις κάποιες ευθύνες και υποχρεώσεις. Να μεγαλώσεις αυτά τα παιδιά με ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Να είσαι παρόν στη ζωή αυτών των παιδιών. Να καλύπτεις τις συναισθηματικές τους ανάγκες, όχι μόνο τις υλικές, αλλά και τις συναισθηματικές. Και είναι πάρα πολλές οι συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών. Θυμάμαι ένα βιβλίο που είχα διαβάσει παλιά, το οποίο έχει τίτλο «Η ουράνια προφητεία», «The Celestine Prophecy», και είναι ένα βιβλίο της νέας εποχής, το οποίο είναι σαν περιπέτεια, λέει, είναι κάποιος ο οποίος βρίσκεται στο Περού και ψάχνει να βρει ένα αρχαίο χειρόγραφο, να βρει τη σοφία των αρχαίων ανθρώπων εκεί, και σε κάθε κεφάλαιο του αυτής της περιπέτειας ανακαλύπτει και ένα κεφάλαιο από το κείμενο του βιβλίου που ονομάζεται «Ουράνια προφήτικα». Και σε ένα κεφάλαιο, θυμάμαι εκεί που μιλάει για την ανατροφή των παιδιών, λέει ότι για κάθε ένα ενήλικα πρέπει να αντιστοιχεί ένα παιδί. Δηλαδή ένα παιδί χρειάζεται έναν ενήλικα να ασχολείται αποκλειστικά με εκείνο το παιδί, να του καλύπτει όλες τις συναισθηματικές ανάγκες, ούτως ώστε αυτό το παιδί όταν μεγαλώσει να είναι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος, ο οποίος να είναι αυτάρκης και να συνδέεται ουσιαστικά, να έχει συνδεσιμότητα με τους άλλους ανθρώπους. Σκεφτείτε τώρα στη σύγχρονη εποχή να παντρευτείς, να κάνεις δύο παιδιά, να έχεις και έναν άντρα, ο άντρας σου να μην ασχολείται με τα παιδιά, να ασχολείσαι μόνο εσύ και να έχεις και καριέρα και να είσαι και δυστυχισμένη από τον γάμο σου. Πώς θα δώσεις τα παιδιά σου την κάλυψη των συναισθηματικών τους αναγκών, πώς θα ανταπεξέλθεις στο ρόλο της μητέρας ή του πατέρα? Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Γιατί μεγαλώνουμε μέσα σε αυτές τις προσταγές της pop κουλτούρας, της κοινωνίας κλπ. Που λένε για το σκοπό της γυναίκας που είναι ο γάμος, ότι ο γάμος φέρνει την ευτυχία, ότι άμα βάλεις τον ηφικό ευτύχησες και του όλα τούτα. Και τα βλέπουμε έτσι με έναν τρόπο πολύ ρομαντικό και πολύ εξειδανικευμένο και μετά μπορεί να καταλήξουμε με τις δικές μας συναισθηματικές ανάγκες απλήρωτες. Και ξέρετε τι γίνεται όταν μένουν οι λογαριασμοί απλήρωτοι, μας κόβουν το ρεύμα. Εάν ζω μια ζωή ως γυναίκα που δεν με ικανοποιεί η δουλειά μου,
που δεν έχω εξελιχθεί όπως θα ήθελα και όπως θα μπορούσα στην καριέρα μου, επειδή έβαλα προτεραιότητα την οικογένεια. Αν ζω μια ζωή στην οποία δεν έχω ουσιαστική σύνδεση με τον άντρα μου, αν ο γάμος μου είναι προβληματικός, αν ο γάμος μου είναι κοιμισμένος, αν ο γάμος μου είναι νεκρός, αν ζω σε μια συνθήκη στην οποία δεν είμαι αυθεντική με τον σύντροφό μου, δεν με καλύπτει ερωτικά, μου έχει τελειώσει το ερωτικό, δεν βρίσκω ενδιαφέροντα τον σύντροφό μου, δεν τον έβρισκα από την αρχή, τον πήρα γιατί είχα ημερομηνία λήξης, και βρεθώ με παιδιά ή παιδί που τα παιδιά έχουν απαιτήσεις και τα παιδιά έχουν ανάγκες, και ζούμε σε μια εποχή που αντιλαμβανόμαστε οι γονείς ότι δεν γίνεται να παραμελούμε τα παιδιά μας, και έχει ποινικοποιηθεί, και ευτυχώς που έχει ποινικοποιηθεί, η σωματική κακοποίηση των παιδιών. Και ελπίζω να ποινικοποιηθεί και η ψυχική κακοποίηση των παιδιών. Αν θέλεις πραγματικά να ανταπεξέλθεις σε όλους αυτούς τους ρόλους, πρέπει να τους κάνεις αυθεντικά. Και τώρα μια άλλη σκέψη και για τις νεαρές κοπέλες και για τις μεγαλύτερες. Ακούω που λένε θέλω να κάνω σχέση και θέλω να κάνω σχέση και όλες έχουν γόμενο και όλες έχουν άντρα και εγώ δεν έχω και θέλω να κάνω σχέση και θέλω να κάνω σχέση, με εγώ πότε θα κάνω σχέση. Ξέρεις τι σημαίνει μια σχέση? Ξέρεις ότι μια σχέση σημαίνει επενδύω το χρόνο μου, την ενέργεια μου και το συναίσθημα μου πάνω σε έναν άνθρωπο άλλο και πάνω στη δημιουργία σύνδεσης με έναν άνθρωπο άλλο, και μέσα σε αυτή τη σχέση δεν πηγαίνω μόνο να καλύψω τις δικές μου ανάγκες, αλλά καλούμε να βοηθήσω στην πλήρωση των αναγκών του άλλου. Οι σχέσεις είναι πάρε δώσε και οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Οι σχέσεις δεν είναι συνταγές μαγικές και δεν είναι πάμε τα φτιάχνουμε και είμαστε ευτυχισμένοι. Μετά που τα φτιάχνουμε, μετά που ανεβαίνουμε στη σκαλιά της εκκλησίας ή του δημαρχείου, τότε αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι. Γιατί κάποιοι από εμάς, κάποιες από εμάς, έχουμε έτσι κάποιες φαντασιώσεις μέσα στο μυαλό μας ότι είναι όλα ρόδινα, άμα έχεις άνδρα όλα είναι ρόδινα, άμα είσαι ερωτευμένος με ανταπόκριση όλα είναι ρόδινα, άμα παντρευτείς όλα είναι ρόδινα, ο γάμος λύνει μαγικά τα προβλήματα των ανθρώπων, ο έρωτας λύνει μαγικά τα προβλήματα των ανθρώπων, πράγμα το οποίο σε καμία περίπτωση απολύτως δεν ισχύει. Και από τη στιγμή που δεν ισχύει, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι είναι, δεν γνωρίζουν τι θέλουν, δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους καθόλου, μπαίνουν σε διαδικασίες να κάνουν επιλογές κέρυες για τη ζωή τους, όπως να παντρευτούν, όπως να κάνουν παιδιά, όπως να αφήσουν μια καριέρα που τους αρέσει επειδή βάζουν προτεραιότητα τα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο, και μετά βλέπουμε μια στρατιά ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους και ζουν ζωές ψεύτικες και δεν μπορούν να έχουν βαθιές συνδέσεις με νόημα. Αυτό το βίντεο το έκανα για τα κορίτσια μας, το έκανα για μας, το έκανα για όλους μας, για να συνειδητοποιήσουμε πως και οι γυναίκες έχουμε ανάγκη να ζήσουμε ελεύθερα και οι γυναίκες έχουμε ανάγκη να χαρούμε τη ζωή, ότι οι γυναίκες δεν είμαστε μόνο για να κάνουμε δουλειές στο σπίτι, για να μεγαλώνουμε παιδιά και να καλύπτουμε μόνο τις ανάγκες των ανδρών, και ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι ευτυχισμένη και χωρίς να κάνει οικογένεια, φτάνει να είναι συνειδητοποιημένη, και για να είναι συνειδητοποιημένη πρέπει να έχει γνώση του τι σημαίνει φτιάχνει οικογένεια. Οπότε τα νεαρά κορίτσια τα οποία παρακολουθούν ίσως μαζί με τη μαμά τους ή κατά λάθος ακούνε κάποια βίντεο ή μπορεί να ακούσετε και πείτε σε αυτό το βίντεο να σας το βάλει η μάνα σας, ξέρω εγώ κάποιος μεγαλύτερος, έχετε στο μυαλό σας ότι δεν είναι παραμυθένιος ο γάμος, δεν είναι παραμυθένιες οι σχέσεις και ότι έχουν συνέπειες και ότι όποιος σας λέει με καθιονδήποτε τρόπο, εμέσως εννοείται, καλά, κάποιοι μεγαλύτερες ηλικία θα τα πούν και σαφώς, ότι ο σκοπός της γυναίκας είναι ο γάμος και η ευτυχία της γυναίκας θα προέλθει μέσα από το γάμο και την δημιουργία οικογένειας, ότι αυτά που σας λένε δεν ισχύουν. Ακούστε χιλιάδες ιστορίες γυναικών οι οποίες παντρεύτηκαν και δυστύχησαν και ακούστε και χιλιάδες ιστορίες γυναικών οι οποίες είναι ευτυχισμένες
μέσα στο γάμο τους, αλλά κοπιάζουν ιδιαιτέρως για να είναι ευτυχισμένες μέσα στο γάμο τους. Ο αγώνας δεν σταματάει ποτέ, η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ, είτε παντρευτείς είτε όχι, είτε είσαι single, είτε είσαι σε σχέση, είτε είσαι παντρεμένος, είτε είσαι μονήρης, πάλι χρειάζεται προσπάθεια, δουλειά με τον εαυτό μας. Φιλιά μου.